Η Νάμκο, η δημιουργός του θρυλικού Πόνι της δεκαετίας του 70, είναι αποφασισμένη να τολμήσει και πάλι να βγάλει στον δρόμο το μόνο ελληνικό αυτοκίνητο των προηγούμενων δεκαετιών που έγινε θρύλος. Η τέταρτη γενιά του Πόνι σχεδιάζεται με πλήρη μυστικότητα στο εργοστάσιο της εταιρείας στη Θέρμη. Εντός πενταετίας, εάν δεν μας διαλύσουν, η Νάμκο θα φέρνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το τεχνικό προσωπικό που έχει η Ελλάδα είναι τρομακτικό. Δεν το ξέρει κανείς. Εμείς το ξέρουμε. Η εταιρεία θα απασχολήσει σε πρώτη φάση 400 εργάτες και πολύ περισσότερους προμηθευτές. Το δεύτερο βήμα της, μετά το καλοκαίρι του 2012, είναι να αναπτύξει μικρές βιοτεχνικές μονάδες παραγωγής και να πουλήσει την τεχνογνωσία της και τα ανταλλακτικά της σε κάθε ενδιαφερόμενη αναδυόμενη χώρα. Ήδη η Αίγυπτος και οι χώρες του Μαγκρέπ επιδεικνύουν ζωηρό ενδιαφέρον για το σκληροτράχυλο και φθηνό πόνι. Ο στόχος είναι να παράγει η Ελλάδα ένα αριθμό 24 αυτοκινήτων ημερησίως, όπως έβγαζε, 24, όχι 8, 24. Διότι ο στόχος μας είναι τα μίνι πλάν, να πουλήσουμε εργοστάσια και ελληνική τεχνολογία. Ο Πέτρος Κοντογούρης μας ξαναγεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας του, όπου σχεδιάζεται το νέο πόνι. Θα διατηρεί τη γραμμή του παλιότερου και όλα τα προσόντα του, αλλά θα κοστίζει μόλις 7.000 ευρώ. Η σχεδιαστική καινοτομία του νέου πόνι είναι η ελληνική πλατφόρμα του, καθώς και η ευελιξία του να δεχτεί διάφορους κινητήρες.